Καλό μεσημέρι. Επιστρέψαμε κοντά σας και θα μιλήσουμε για business. Κυρίες μου, σας θέλουμε στην παρέα μας. Women do business, μας λένε, και μια πολύ ιδιαίτερη εθελοντική πρωτοβουλία και πολλά πράγματα για να συζητήσουμε με γυναίκες οι οποίες έχουν διαγράψει και συνεχίζουν να διαγράφουν τη δική τους επιτυχημένη πορεία επαγγελματικά και εμπνέουν άλλες γυναίκες, κλείνοντάς τους το μάτι με την έννοια ότι τους δίνουν τη δυνατότητα να πιστέψουν στο όνειρό τους, να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και να ακολουθήσουν τα δικά τους βήματα με μια επιτυχημένη αντίστοιχα μελλοντική πορεία. Να πω καλό μεσημέρι σε δύο υπέροχα πλάσματα. Περιμένουμε και ένα τρίτο υπέροχο πλάσμα να έρθει στην παρέα μας. Ελπίζουμε να εμφανιστεί. Καλό μεσημέρι. Έρη Παυλάκη, καλώς ήρθες. Χαίρετε, καλώς σε βρήκαμε, Ιωάννα μου. Και η Χρυσούλα. Χρυσούλα Σμπυράκη. Χρυσούλα Σμπυράκη. Καλησπέρα. Πού είναι η τρίτη της παρέας μας? Έλα μου τε. Λοιπόν, περιμένουμε και την Καλλιόπη Σαββάγη. Όπως και να έχει όμως, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την πρωτοβουλία αυτή. Πώς ξεκίνησε καταρχήν, αν γνωριζόσασταν, αν ήσασταν φίλες, οπότε ήταν κοινός ο τρόπος σκέψης και κοινός και ο προβληματισμός και η διάθεση της προσφοράς. Και να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς μπορούν οι γυναίκες να κάνουν business. Τέλεια. Θα πω και το πώς ξεκίνησε και θα αφήσω τη Χρυσούλα να πει το υπόλοιπο. Ξεκίνησε με μία αντίστοιχη βασικά πρωτοβουλία, δηλαδή είχα πάει και είχα δει μία γυναίκα να μιλάει στο Startup Week Crete. Είχε να κάνει πάλι με επιχειρηματικότητα, δεν ήταν όμως μόνο για γυναίκες, αλλά εγώ άκουσα μία γυναίκα η οποία με ενέπνευσε. Μίλησε με απλά λόγια, με αληθινή γλώσσα. Είπε: αν θέλετε να γίνετε επιχειρηματίες, πάρτε το απόφαση ότι τα πέντε πρώτα χρόνια θα πεινάσετε και ότι θα είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν θα είναι εύκολος. Είμαι σε μία φάση όπου ξεκινάω μία δική μου επιχειρηματική δραστηριότητα με θεματικές εκδρομές στη φύση και ήταν κάτι που ήθελα να πάρω γνώση. Ναι, με κέρδισε. Επειδή με τα κορίτσια λοιπόν ήδη συνεργαζόμαστε, που θα μας πει η Χρυσούλα, σε άλλα project, ήταν κάτι που το είπα και ήταν κατευθείαν πρόσφορο το έδαφος σε όλες μας να δημιουργήσουμε κάτι και να το δώσουμε και στην υπόλοιπη κοινωνία, γιατί όχι. Το να ακούς μια γυναίκα, και λέω συγκεκριμένα για γυναίκες, γιατί για πολύ κόσμο ίσως εμείς οι γυναίκες να θεωρούμαστε, έχουμε πολλούς ρόλους. Μπορούμε όμως κάλλιστα να τους συνδυάσουμε και με ένα ισχυρό έτσι έντονο αποτέλεσμα, αφήνοντας το δικό μας αποτύπωμα. Όμως για πολλούς και για πολλά χρόνια, οι γυναίκες δεν έχουν τόσο. Λες, θέλω να ακολουθήσω το όνειρό μου. Το πρώτο πράγμα συνήθως που θα σου πούνε είναι κάτσε να κάνεις οικογένεια, να μείνεις στο σπίτι. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αν το κάνεις, δεν μπορείς να ακολουθήσεις και μια επιτυχημένη πορεία επαγγελματικά. Όταν ακούς και βλέπεις μια γυναίκα η οποία έχει τη δική της σφραγίδα, τη δική της επιτυχία και τη δική της πορεία, να σε εμπνέει και να σου τονώνει το ηθικό, είναι κάτι που βρίσκει πρόσφορο έδαφος, γιατί υπάρχει, αν θέλεις, το μικρόβιο μέσα σου με την καλή έννοια? Σίγουρα υπάρχει το μικρόβιο και υπάρχουν πάρα πολλές δυνατές γυναίκες εκεί έξω και άντρες φυσικά. Απλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες, με την μητρότητα, με όλους τους ρόλους που έχει μια γυναίκα, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Και νομίζω είναι μεγάλο παράδειγμα οι ομιλήτριες που έχουμε. Είναι μία και μία. Κάναμε μία συνάντηση για να δούμε λεπτομέρειες για την εκδήλωση αύριο. Και ήμασταν 4-5 κοπέλες που το οργανώνουμε και οι ομιλήτριες και είχαμε τρελαθεί με αυτό που ακούγαμε. Πώς ισορροπούν και την οικογένεια και έχουν παιδιά και το επιχειρήν. Και έχουν όλες διαφορετικό background και πραγματικά θα είναι καταπληκτικό. Προτείνω να μεγαλώσει η παρέα μας και να έρθει και το τρίτο υπέροχο πλάσμα στην παρέα μας. Καλλιόπη Σαββάκη, καλώς την. Το καλό πράγμα εκεί. Καλησπραγματική είσοδο. Τα κατάφερες. Τα κατάφερα. Καλώς την. Συζητούσαμε και λέγαμε με τα κορίτσια σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία, αυτό το project, το οποίο ξεκινάει από αύριο. Και θα θέλαμε να μας πεις πού δίνουμε ραντεβού. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 6 στο Black Book. Βρίσκεται στη Χρυσοστόμου 8. Είναι λίγο πριν τα φανάρια, ένας υπέροχος χώρος όπου θα μας φιλοξενήσει με μεγάλη χαρά για αυτή την κίνηση που ξεκινάμε τώρα. Ετοιμοπόλεμο, με το που τους έκανε ερώτηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και αυτό μου αρέσει γιατί δηλώνει ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι ετοιμοπόλεμη, μπορεί να είναι ευπροσάρμοστη και σίγουρα να ελίσσεται. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικά μιας γυναίκας η οποία θέλει να διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία αυτά? Είναι σίγουρα και αυτό διαφαίνεται από όλες τις ομιλήτριες που έχουμε. Πραγματικά υπάρχουν γυναίκες που θα μιλήσουν αύριο, οι οποίες αναγκάστηκαν να χωρίσουν για να πετύχουν αυτό που θέλουν εικονικά, γιατί έπρεπε να μπουν σε ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν άλλες που ενώ πέρασαν δυσκολίες με θέματα υγείας ή με αυτοπεριβάλλον ανθρώπους οι οποίοι δεν πίστευαν σε αυτές, πέτυχαν. Οπότε σίγουρα το να ελύσσεσαι, δεν θα ήθελα να πω ότι είναι χαρακτηριστικό γυναίκα, αλλά είναι χαρακτηριστικό το οποίο χρειάζεται για να καταφέρεις να πετύχεις και να υλοποιήσεις τα όνειρά σου, έτσι, πράγματα που σε κάνουν χαρούμενη. Χαρακτηριστικό λοιπόν δυναμικό μιας προσωπικότητας η οποία θέλει να προχωρήσει. Όλα αυτά τα όχι, όλα αυτά τα μην, όλα αυτά τα ανασταλτικά,
που, ας μην γελιόμαστε, η πλειοψηφία των δικών μας ανθρώπων, σίγουρα στην προσπάθειά τους να μας προστατέψουν και να μην απογοητευτούμε, πάντοτε τα φέρουν και τα ορθώνουν σαν επιχειρήματα. Είναι παράγοντες που μπορούν να μας κρατήσουν πίσω? Είναι. Και είναι ένας από τους λόγους που κάναμε και οργανώσαμε την εκδήλωση αύριο, γιατί θέλουμε να προωθηθεί πάρα πολύ το πόσο υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά επειδή συνήθως ακούμε τα αρνητικά και τους φόβους και τις αμφιβολίες και τις ιστορίες αποτυχίας, θέλουμε να ακουστούν και οι ιστορίες επιτυχίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα, γιατί εμείς μιλάμε πιο πολύ για τη γυναίκα, αλλά είμαστε πάρα πολύ τα μυαλά μας στο επιχειρήν, παρόλο που δεν έχουμε πρόσφορο έδαφος. Οπότε θα είναι εξαιρετική αύριο η ομιλία. Και σε αυτό που είπε προηγουμένως η Έρη, θα έχει η ομιλία αποκλειστική ειλικρίνεια. Δηλαδή θα φύγουμε από τη βιτρίνα και θα πάμε πολύ βαθιά στις ιστορίες επιτυχίας. Και νομίζω αξίζει πάρα πολύ να έρθει οποιοδήποτε να ακούσει αυτές τις γυναίκες αύριο. Γιατί οι πορείες δεν είναι στρωμένες με ροδοπέταλα, όσο εξτενικευμένα και αν θέλουμε να το βλέπουμε. Κυρίως όμως γνωρίζοντας αυτά τα αληθινά, τα δύσκολα, αυτά τα οποία έχεις περάσει, τα χαστούκια, όπως λέμε, της ζωής. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ψήνεσαι. Mm-hmm. Για πες μου, ποιες θα είναι οι ομιλήτριες? Έχουμε 4 υπέροχες γυναίκες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει κάποιες ίσως και πιο δειλά τα βήματά τους στο επιχειρήν, αλλά έχουν πραγματικά διαπρέψει. Έχουμε λοιπόν την Εύελιν την Πάκιντα, την Ιωάννα την Διαλυνά, έχουμε την Αγγελική την Γιαννιτσαρίδη. Και επίσης την Κάλλη την Κοκκινάκη. Γυναίκες που είναι σε διαφορετικά αντικείμενα η καθεμία, αλλά έχουν βγάλει αυτήν την όρεξη πραγματικά να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους. Έχουν υπερπηδήσει τα εμπόδια που λέγατε και πριν και έχουν καταφέρει να αρπάξουν τη ζωή και να την πάνε εκεί που θέλουν αυτές. Πραγματικά, βέβαια, πάντα υπερπηδώντας τα εμπόδια που έρχονται στον δρόμο τους. Και αυτό θα μοιραστούν μαζί μας. Γυναίκες από τον τόπο μας, mm-hmm. που είναι έχουν πολύ βασικό. Τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους σφραγίδα, οι οποίες μόλις τους απευθύνεται το κάλεσμα αυτό, απάντησαν αμέσως θετικά. Ναι, πραγματικά. Πώς σας έκανε να νιώσετε αυτά, κορίτσια? Έρη μου. Ο λόγος στην Έρη, γιατί, συγγνώμη, παρακολούθησε μία ομιλία, όπως είπε προηγουμένως, και μας πήρε με ενθουσιασμό και λέει: γίνονται φανταστικά πράγματα, υπάρχουν δυνατές γυναίκες, πρέπει να το κάνουμε και στον τόπο μας. Mm-hmm. Και από τον ενθουσιασμό της έχει προκύψει όλο αυτό, έχουμε να πούμε έτσι. Ευχαριστώ. Υπήρχε το πρόσφερο έδαφος, βέβαια, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πάντα χρειάζεται η ομάδα. Επειδή ο εθελοντισμός είναι κάτι που για μένα είναι μικρόβιο και είναι κάτι, το ξέρεις, που μου αρέσει. Τρόπο ζωής, ακριβώς, όπως ακριβώς το λες. Εγώ αυτό που έχω δει από τον τόπο μας, από την Κρήτη μας, είναι ότι οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί, είναι δεκτικοί, απλά ψάχνουν κάποιον να τους δώσει την ευκαιρία για να κάνουν κάτι. Οπότε για μένα μπορώ να σου πω ήταν και ως αυτονόητο το να ακούσουμε το ναι. Και ίσα-ίσα που όταν βάλεις τις γυναίκες μαζί και τις συγκεντρώσεις και μπει λίγο το female power, η γυναικεία δύναμη, συγκεντρωνόμαστε ακόμα περισσότερο και λέμε ναι, πάμε, είμαστε γυναίκες, μπορούμε. Και να πω βέβαια, να κάνω μια παρένθεση, ότι είναι και για άντρες οι ομιλίες. Απλά δεν είναι ομιλητές, γιατί πολλοί άντρες ακούνε εγώ με τον business και τρομοκρατούνται. Μπορούν να ακούσουν τις ομιλίες μας. Καλώς κράτης που το επισημαίνεις, όμως κυρίως εγώ θέλω να δώσουμε έμφαση στο κομμάτι της γυναίκας, τη γυναίκα η οποία ίσως να μας παρακολουθεί τώρα και να είναι διστακτική, ίσως να μας ακούει τώρα από το σπίτι της και να λέει θέλω κι εγώ να κάνω πράγματα, αλλά όταν ξέρει ότι πίσω το background το οικογενειακό δεν είναι και τόσο υποστηρικτικό. Σίγουρα σου λέει κάτσε να κάτσω εγώ εδώ που κάθομαι για να μην βρω τον μπελά μου, γιατί ας μην γελιόμαστε, πάντοτε μας πανικοβάλλει και μας τρομάζει το σενάριο και η πιθανότητα κάτι να μην πάει καλά. Έτσι, για να πάνε τα πράγματα καλά θα πρέπει να τα έχουμε όλα προσκεφτεί, δηλαδή να τα έχουμε δει λίγο πιο μπροστά, να σκεφτόμαστε και να έχουμε το plan B, C, D πολλές φορές. Όμοι γέννητο, αλλά αν προκύψει. Θα πρέπει με αυτό το πρίσμα να βλέπουμε τα πράγματα. Χρυσούλα, θες να πεις? Ιωάννα, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και στα δύο. Δηλαδή, από τη μία, ναι, να έχεις προβλέψει πράγματα και να είσαι προετοιμασμένος, αλλά από την άλλη, πρέπει να ξέρεις ότι δεν γίνεται να τα προβλέψεις όλα, δεν γίνεται να έχεις τον έλεγχο σε όλα. Και αν έχεις κάτι, και πιστεύουμε πολύ στη δύναμη που έχει μια ιδέα και ένα όνειρο, αν έχεις αυτή τη δίψα, σιγά σιγά θα βρεθεί ο τρόπος, πραγματικά. Και είναι και ένας λόγος που κάνουμε την ομιλία. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν τη βιτρίνα και είπες, οι γυναίκες που μας βλέπουν από την τηλεόραση μπορεί να βλέπουν και να λένε εκείνη είναι επιτυχημένη, πέτυχε γιατί είχε εκείνο το λόγο ή γιατί είχε αυτό το πλεονέκτημα και νομίζουν ότι έχουν κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε. Είμαστε όλες το ίδιο, έχουμε όλες την ίδια ικανότητα, απλά έχει σημασία πόσο πολύ θέλουμε κάτι, πόσο πολύ θέλουμε να το κάνουμε. Το ρίσκο δεν τρομάζει. Η ζωή όμως είναι ένα ρίσκο από μόνη της.
Οπότε, αν δεν ρισκάρεις και πάντα μένοντας μέσα στη ζώνη βολικότητας, δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Δεν εξελίσσεται τίποτα, δεν εξελίσσεσαι εσύ ο ίδιος. Άρα, είναι ρίσκα τα οποία πάντα μπορούμε έτσι να έχουμε λίγο υπολογίσει και κάποια κομμάτια, αλλά είναι και η ομορφιά και το αλλοτοπίπερο που θα μας οδηγήσουν σε μονοπάτια που θα εξερευνήσουμε για τον εαυτό μας αλλά και τις δυνατότητές μας. Η ηλικία παίζει ρόλο. Θέλω να πω ότι μια γυναίκα η οποία είναι αρκετά νέα και έχει τη διάθεση να πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά και να δοκιμάσει και να πειραματιστεί και να φάει και τα χαστούκια της βέβαια, αλλά μην απογοητευτεί σε σχέση με μια άλλη γυναίκα η οποία είναι σε μια πολύ όριμη φάση της ζωής της, που σίγουρα μέσα της μπορεί να έχει αυτό που λέμε ότι πάντοτε ήθελε να το κάνω αυτό. Αυτό που αν με ρωτούσες πώς ονειρευόμουν τη ζωή μου, θα σου πω με αυτόν τον τρόπο, αλλά τώρα τι να σκέφτομαι εγώ, με έχουν πάρει τα χρόνια. Και δεν μιλάω για γυναίκες οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες ηλικιακά. Ο αριθμός και η ηλικία είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ έτσι, σχετικό. Μιλάω για την ηλικία που οι άλλοι βλέπουν σε εμάς και σου λέει τώρα τι της ήρθε. Όχι στα γεράματα, τι της ήρθε τώρα να ξεκινήσει. Ακόμα το ακούμε αυτό και για γυναίκες οι οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν. Σωστό. Να κάνουν μεταπτυχιακό, να εξελίξουν τη ζωή τους. Λέει, με τι θα ασχοληθείς, ενώ είναι τόσο όμορφο και τόσο ζωογόνο αυτό. Και ακούμε πολλές φορές, είναι μοιραία, γίνεται αυτό στην ελληνική κοινωνία. Τι τα θες τώρα αυτά, παιδί μου, εσύ. Έτσι ακριβώς. Αυτό θα φανεί πάρα πολύ από τις ομιλήτριές μας. Δηλαδή, έχουμε ομιλήτρια η Εύελιν Μπάκιντα, η οποία είχε τρία παιδιά, δούλευε ήδη μισθωτή κάπου αλλού και τελικά πήρε την απόφαση απλά να ακολουθήσει τον ιερό της με κόντρα το κοντινό της περιβάλλον. Δεν περίμενε ότι θα πετύχει τόσο πολύ. Έχουμε την Αγγελική τη Γεννητσαρίδη, η οποία φανταστείτε έχει ένα αργαλιό, έχει την Κουρελού. Τον είχε 10 χρόνια σε μία αποθήκη μέχρι που πήρε την απόφαση, έπειτα από ένα σεμινάριο, να ξεκινήσει να το κάνει με μοντέρνο τρόπο πλέον, να κάνει από μαγνητάκια μέχρι οτιδήποτε. Οπότε για μένα τελικά δεν παίζει ρόλο η ηλικία που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς, αλλά παίζει ρόλο η ηλικία που βλέπουμε εμείς τον ίδιο μας τον εαυτό. Και κριτήριο είναι και πάντα για πώς νιώθουμε. Αν είμαι κάπου και δεν είμαι χαρούμενη και κάτι μου λείπει και δεν περνάω καλά, ίσως πρέπει να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Και καμιά φορά το ρίσκω, καμιά φορά ίσως να μου βγει και σε πολύ καλύτερο από αυτό που είμαι πριν. Απλά να δοκιμάσω, δεν θα μάθω ποτέ. Οι αλλαγές τρομάζουν όμως πολύ κόσμο. Ναι. Και δύσκολα σου λέει τώρα να δοκιμάσω εγώ από το comfort zone, από τη ζώνη που λιγότερο πήγαμε προηγουμένως με την Poppy. Αυτό τι είναι. Πρέπει απλά να αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν αλλάζει. Το μόνο που δεν αλλάζει είναι ότι όλα αλλάζουν. Οπότε αν αποδεχτούμε αυτό. Μετά βλέπεις ότι υπάρχει άλλη βάση στο μυαλό μας και στις αποφάσεις μας και στα ρίσκα μας. Χρειάζεται ένα κλικ για να αλλάξουν πράγματα. Ή χρειάζεται πολλά περισσότερα κλικ με την έννοια ότι τα σκέφτεσαι ξανά και ξανά. Υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος έχει προηγηθεί, γιατί μέσα μας δουλεύονται πράγματα, γίνονται αλλαγές. Μέχρι που ξαφνικά λες τώρα θα γίνει. Και γυαλίζει το μάτι και λες τώρα. Τελείωσε. Πάντα από κάπου παίρνουμε το έναυσμα, έτσι δεν είναι. Πότε δεν ξέρει κάποιος πότε θα έρθει η στιγμή που θα το βιώσει αυτό και θα πάρει αυτή την απόφαση. Συνήθως λένε ότι οι γυναίκες, πολλές γυναίκες μαζεμένες, δεν τα πάνε καλά. Εσείς τι απαντάτε? Μύθος. Θα αποδείξουμε το αντίθετο και αποδεικνύεται ήδη. Δηλαδή, εμείς ήμασταν οι τέσσερις στην αρχή, που μετά γίναμε πέντε, και όταν φωνάξαμε και τις άλλες τέσσερις ομιλήτριες την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε έτσι μια πρόβα, Generale, ήταν μαγικό αυτό που συνέβη. Δηλαδή, μεταξύ μας απλά ήταν τέλειο και ανυπομονούμε να το μοιραστούμε και με τους υπόλοιπους 100 καλεσμένους. Πραγματικά. Και να πούμε ένα γεια και στην Ατάσσα Γρηγοράκη, που είναι η μακαριά, οποία είναι μαμά και είναι σε σχολική εκδρομή. Είναι η τέταρτη της πάντα. Θα ήταν στην παρέα μας κανονικά σήμερα. Τη στέλνουμε τα φιλιά και την καλά. Πολύ δυνατή γυναίκα επίσης. Κάλεσμα σαν να πάμε να πιούμε τον καφέ μας για να γνωρίσουμε σίγουρα φίλες καινούριες, για να κάνουμε παρέα, για να μοιραστούμε τα όνειρά μας, τα θέλω μας και σίγουρα να εμπνευστούμε από γυναίκες επιτυχημένες. Αυτό είναι το ραντεβού που δίνουμε αύριο. Ακριβώς. Αύριο στις 6 στο Black Book, Χρυσοστόμου 8. 6 με 9 θα είναι ομιλίες, προσέλευση 5.30, θα έρθουμε και λίγο νωρίτερα. 9 με 10 θα ακολουθήσει το To Know Us Better με μπύρα κριτική, με finger food. Οπότε να γνωριστούμε και λίγο μεταξύ μας. Θα γνωριστούμε σίγουρα καλύτερα. Γιατί όλα αυτά μας φέρνουν πιο κοντά. Ακριβώς. Και μια τελευταία ερώτηση, κορίτσια. Πώς έχετε ονειρευτεί, πώς έχετε φανταστεί όλο αυτό το όμορφο εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε, πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη και ενθουσιασμό, το βλέπω στα πρόσωπά σας από την πρώτη και όλα στιγμή, να εξελίσσετε και να κάνετε τα δικά του βήματα. Το έχετε φανταστεί? Σας τρομάζει να σκέφτεστε λίγο στο μέλλον? Θα πω καθόλου. Ναι. Και νομίζω ταυτιζόμαστε όλες. Πραγματικά. Έστω και μια γυναίκα να πει από την αυριανή ομιλία ότι αυτό το όνειρο που είχα και με έτρωγε μέσα μου θα το κάνω τελικά και όπου βγει, θα είμαστε κερδισμένες. Και αύριο μεθαύριο θα είναι και η επόμενη ομιλήτριά μας. Ναι, δηλαδή αυτό που θέλουμε να δώσουμε είναι έμπνευση, αλλά και τα εργαλεία πώς μια ιδέα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και όταν ταυτιστούμε και καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν είμαι μόνο εγώ η φοβισμένη στον καναπέ, αλλά και αυτή που μου μιλάει υπήρξε φοβισμένη. Υπήρξε. Είναι φυσιολογικό. Ακριβώς. Είναι φυσιολογικό. Μέρος της διαδικασίας, θα λέγαμε.
ζωτικό κομμάτι της διαδικασίας αυτής. Για να είμαστε και προσγειωμένοι. Λοιπόν, βλέπετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε όμως με τα κορίτσια, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και φυσικά δίνουμε αύριο ραντεβού για όλες τις γυναίκες και τους άντρες, αλλά κυρίως για όλες τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να ακούσουν και να εμπνευστούν από άλλες γυναίκες πρότυπα και γιατί όχι να μοιραστούν και τα όνειρά τους και τους προβληματισμούς τους και να κάνουμε μια ζεστή κουβέντα σαν φίλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ και να συνεχίσετε με το χαμόγελό σας και με αυτή την ωραία σας ενέργεια και τη διάθεση προσφοράς που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολλές γυναίκες. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν.